Στις φλόγες τυλίχθηκε νωρίς το πρωί της Κυριακής 6 Νοεμβρίου μια αποθήκη που βρίσκεται στην είσοδο του Χαλκερού Καβάλας, με τους πυκνούς καπνούς να έχουν κατακλείσει την ευρύτερη περιοχή. Στο σημείο επιχείρησαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας από Καβάλα, Ελευθερούπολη αλλά και Χρυσούπολη. Φωτιά ξέσπασε νωρίς το πρωί σε αποθήκη χαρτιού στο Χαλκερό. Στο σημείο έσπευσε άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία. Μόνο επειδή έχουμε γειτονικές επιχειρήσεις, ότι καίγεται η επιχείρηση. Και ήρθαμε εδώ, είδαμε έναν χαμό, μαύρος καπνός που φαινόταν από την Καβάλα. Δυστυχώς φαίνεται το αποτέλεσμα. Απλά αυτό που ξέρω σίγουρα είναι ότι εχθές το βράδυ, 11 η ώρα, μία νταλίκα ξεφόρτωνε πράγματα μέσα σε αυτή την επιχείρηση. Οι ενοικιαστές προφανώς. Ίσως κάτι έγινε από εκεί και ύστερα. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ. Και εμένα μου τηλεφώνησε ο γιος μου που ήταν στην Κομωτινή, λέει πήγε εκεί γιατί πήρε φωτιά. Και πήρα το αυτοκίνητο, έφτασα εδώ γύρω στις 8.30-9 παρατέταρτο. Και εγώ τα λέω, οι πλόγες βγαίναν 2-3 μέτρα πάνω από το οίκημα. Ήταν πολύ καπνοί όταν ήρθατε. Έβγαινε πάνω 200 μέτρα ο καπνός και ήταν μαύρος ο καπνός. Και οι φλόγες βγαίναν 2-3 μέτρα πάνω. Αξίζει να σημειωθεί ότι τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε λίγο πιο κάτω από τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά, με την οδηγό του αυτοκινήτου να χάνει τον έλεγχο λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου και να προσκρούει πάνω στις διαχωριστικές μπάρες. Το τραγικό της υπόθεσης είναι ότι το αυτοκίνητο οδηγούσε η ιδιοκτήτρια της επιχείρησης που εκείνη την ώρα καιγόταν στο Χαλκερό. Ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας απολύτως τραυματισμός. Ναι, την κοπέλα την είδα, σταμάτησα και της λέω τι πάθατε, μου λέει τρακάρισα. Λέω θέλεις να ειδοποιήσω κανένα, όχι λέει πήρα το 100 και έφυγα. Δεν γνώριζα ότι ήταν η ιδιοκτήτρια όμως. Και δεν την είδα εδώ ξανά.